Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και αφού έχουμε μείνει πάνω από 2 μήνες μέσα σε lockdown, αποφασίσαμε να πάμε μια βόλτα προς την Πάρνηθα. Τις προηγούμενες ημέρες ακούγεται ότι θα έχει πολύ κακό καιρό, ότι θα έχει χιόνια και γενικά θα χαλάσει πάρα πολύ ο καιρός, οπότε αποφασίσαμε να πάμε σήμερα για να προλάβουμε να δούμε λίγο χιόνι πριν κλείσει τελείως ο δρόμος της Πάρνηθας. Όπως βλέπετε στην αρχή, φαίνονταν ότι δεν θα έχει καθόλου χιόνι. Παρ' όλα αυτά, η συνέχεια έδειξε κάτι διαφορετικό. Πιο πάνω συναντήσαμε τα ελάφια της Πάρνηθας. Εκεί σταματέλωσε ο κόσμος να τα δει, να τα χαϊδέψει και να τα ταΐσει. Και αφού καταφέραμε και είδαμε τα ελάφια και κάτσαμε λίγο μαζί τους, συνεχίσαμε το δρόμο μας για να βρούμε πού έχει χιόνι. Όπως βλέπετε αριστερά και δεξιά στις πλευρές είχε λίγο χιονάκι εκεί, αλλά ακόμα δεν είχαμε δει την πραγματική εικόνα του βουνού. Κατευθυνόμαστε προς το καταφύγιο Μπάφι. Εκεί πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο χιόνι. Για να δούμε.
όπως φάνηκε, το βουνό τελικά είχε χιόνι. Από την πίσω πλευρά τελικά, και όσο ανεβαίναμε πιο ψηλά, τόσο και περισσότερο είχε. Οπότε κάναμε μία στάση και μετά από εκεί συνεχίσαμε για πιο πάνω για να δούμε πόσο παραπάνω χιόνι μπορεί να έχει. Δεν έχει πάρα πολύ χιόνι, αλλά συνήθως όταν έχει πάρα πολύ χιόνι σε αυτό το σημείο δεν μπορείς να ανέβεις καν μέχρι εκεί πάνω, γιατί κλείνει ο δρόμος από χαμηλά. Ίσως να μην είχε τόσο χιόνι τελικά όσο περιμέναμε, αλλά και πάλι τουλάχιστον κάναμε το βήμα και κάναμε αυτή τη βόλτα. Και αυτή η βόλτα μας άλλαξε όλη τη διάθεση. Οπότε μη διστάσεις να κάνεις μία βόλτα για να νιώσεις καλύτερα.